διάφορα θρανία, καρέκλες. Τους έβλεπα, ναι, και το έκαναν και γελούσανε. Δεν είχαν όρια βασικά. Εντάξει, τους φοβόμασταν, ήταν μαφίες, ας πούμε, της Λάρισας. Κρατούν συμμορίες. Είναι φοβισμένοι, καταγγέλνουν ότι υπάρχει σχολική μαφία. Μιλούν για συμμορίες μαθητών και εξωσχολικών που λαιλατούν τα σχολεία στις καταλήψεις. Αυτά καταγγέλνουν οι ίδιοι οι μαθητές. Προσπάθησαν μία φορά να σταματήσουν κάποιον, αλλά δεν είχε καλό αποτέλεσμα γιατί ήρθαν και του βοήθησαν άλλα άτομα. Και θα γινόταν μεγάλη φασαρία. Έσπαγαν διάφορα, χωρίς να το θέλουμε βέβαια. Και έτσι κι εμείς προσαρμοζόμασταν σε αυτό. Δηλαδή τι, συνεννούσατε σε αυτό ή στην ουσία καθώς... Αναγκαζόταν κάποια παιδιά να το κάνουν και αυτό, γιατί μας απειλούσανε. Οι μαθητές καταγγέλνουν ότι το πάρτι των καταστροφών γίνεται κυρίως τη νύχτα. Καταστροφές σαν και αυτές που βλέπετε στο 7ο επαγγελματικό λύκειο της Λάρισας μετά από 10 μέρες καταλήψεων. Η έκταση των ζημιών είναι πολύ μεγάλη. Πόρτες είδαμε σπασμένες. Και σπασμένες πόρτες και πολλά άλλα, ναι. Καταστροφές αλλά και διάρρηξη στα γραφεία της διευθύντριας σχολείου που συστεγάζεται με το επαγγελματικό λύκειο. 170 ευρώ έκαναν φτερά ενώ εκλάπησαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές και 25 καρέκλες από το σχολείο. Η υποδιευθύντρια του σχολείου μας είπε ότι η αστυνομία είχε ειδοποιηθεί από τη δεύτερη μέρα των καταλήψεων. Από τη στιγμή που ήταν γνωστό ότι υπάρχουν καταλήψεις, ανεξαρτήτως των καταστροφών, θα έλεγα, θα έπρεπε η συντεταγμένη πολιτεία των οργάνων της να κάνει κάτι γι' αυτό. Σύμφωνα με την αστυνομική διεύθυνση της Λάρισας, από την πρώτη μέρα των καταλήψεων γίνονταν περιπολίες σε όλα τα σχολεία της περιοχής. Την προηγούμενη εβδομάδα, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, με αφορμή τους βανδαλισμούς, ζήτησε να γίνονται έλεγχοι σε όσα σχολεία τελούν υποκατάληψη, ενώ εάν διαπράττονται εγκληματικές ενέργειες από μαθητές, ερευνάται αν υπάρχει και ευθύνη των γονέων. Όποιος μετέχει στις καταλήψεις θα πρέπει να φέρει και την ευθύνη των πράξεών του, επανέλαβε η Υπουργός Παιδείας.